Τώρα, Θανάση, τι λέει, καλημέρα, τι, έτσι, λέει, καλημέρα, τι λέει η Μόσχα για το χθεσινό χτύπημα στο εμπορικό κέντρο? Δεν έχω δει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής για το εμπορικό κέντρο. Έχω δει όμως αναλυτικά ρεπορτάζ πλέον για αυτή την πολυκατοικία, την πολυόροφο συγκρότημα που χτυπήθηκε στο κέντρο του Κιέβου. Οι Μυρώσοι λένε ότι πρόκειται για άλλη μία ψευδή είδηση ουκρανικής προπαγάνδας, υπό την έννοια ότι είναι απολύτως πλέον σαφές ότι αυτό που χτύπησε κατά τη ρωσική πλευρά το συγκεκριμένο κτίριο είναι ένας πύραυλος της αντιεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος κατέριπτε ή προσπαθούσε να καταρρίψει 4 ρωσικούς πυράβλους καλύβρου, οι οποίοι χτύπησαν το στρατιωτικό εργοστάσιο Αρτιόμ, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πίσω από αυτό το συγκρότημα των πολυκατοικιών. Η Μόσχα θεωρεί, και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αλλά και πολλοί αναλυτές οι οποίοι σχολιάζουν τις παιδείς ειδήσεις από την ουκρανική πλευρά, ότι ακριβώς αυτή η κρίσιμη πληροφορία, ότι υπάρχει ένα στρατιωτικό εργοστάσιο Αρτιόμ, το οποίο κατασκευάζει πυράβλους, συντηρεί ουκρανικό εξοπλισμό, βρίσκεται στην περιοχή και γι' αυτό και δεν αναφέρθηκε τίποτε από τα ρεπορτάζ ή από τις ειδήσεις και τις ανακοινώσεις που έγιναν από την ουκρανική πλευρά. Οι Ρώσοι θεωρούν ότι αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά, ότι όλα τα χτυπήματα που βλέπουμε σε κτίρια, εφόσον αυτά είναι κατοικίες, είναι συνήθως είτε τραύσματα των ρωσικών πυράβλων που καταρρύπτονται, είτε πύραυλοι της ουκρανικής αεράμυνας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα αναφέρουν τα ρεπορτάζ ότι είναι S-300 ο πύραυλος, χτυπήθηκε από αντιεροπορικό ΠΟΚ. Δηλαδή ήταν περίεργο, ένα σαφές λάθος της ουκρανικής αεράμυνας. Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι σπέβδουν να περιγράψουν το τι ακριβώς έγινε στο κτίριο, στο Κίεβο, αλλά για το εμπορικό κέντρο που έχει κάνει και το γύρο του πλανήτη και όλοι συζητούν ότι παραμονή της Συνόδου και υπάρχουν και σφοδρές αντιδράσεις για τεράστιο τρομοκρατικό χτύπημα κτλ. Σε ένα χώρο που δεν είχε χαρακτηριστεί ως στρατιωτική κατάσταση, πολίτες απλοί ήταν μέσα, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το Κρεμλίνο. Άκη, δεν βρίσκομαι εκεί για να γνωρίζω τι βρίσκονταν μέσα ή όχι. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για χτύπημα σε εμπορικό κέντρο, το οποίο αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν κέντρο συγκέντρωσης πολεμοφοδίων ή κάτι άλλο. Όπως επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για χτυπήματα σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, και οι Ρώσοι επιμένουν ότι αυτό είναι μια επιλογή του Ουκρανικού στρατού να οχυρώνεται σε τέτοια ακριβώς σημεία. Σε σημεία δηλαδή ιδιαίτερη σημασία για τον αστικό ιστό. Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι ότι οι Ρώσοι συνήθως καθυστερούν να σχολιάσουν, απαντούν δηλαδή την επόμενη ή την μεθεπόμενη μέρα. Ακριβώς και αυτά τα σχόλια για την πολυκατοικία στο Κίεβο εμφανίστηκαν την επόμενη ή την μεθεπόμενη ημέρα. Νομίζω πως υπάρχει ένα σχόλιο του Δημήτρη Πολιάνσκη που συγκρίνει την επίθεση στο εμπορικό κέντρο με την σφαγή στην Πούτα, που κατά τη Μόσχα είναι μια στημένη προβοκάτσια εναντίον τους. Ο Δημήτρη Πολιάνσκη είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ρωσίας του Συμβούλου Ασφαλείας και νομίζω πως έκανε αυτή τη δήλωση. Έχω δει μόνο τον τίτλο, δεν έχω διαβάσει ακόμη το σχόλιο του. Εν ώψη της σημερινής συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας, ειδικά για το ουκρανικό θέμα, που νομίζω θα γίνει αργότερα σήμερα. Ένα από τα θέματα που βρίσκεται στις πρώτες γραμμές σήμερα των ρωσικών ειδήσεων είναι βέβαια η απέλαση των 8 Ελλήνων διπλωματών που ανακοινώθηκε χθες από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, ναι. Τώρα έχουμε την πλήρη πλέον εικόνα της ρωσικής απόφασης. Ναι.
Έχουμε δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ την πλήρη αποδιάρθρωση της ελληνικής διπλωματικής παρουσίας στη Μόσχα, καθώς πρακτικά όλοι οι διπλωμάτες καριέρας που βρίσκονταν τοποθετημένοι είτε στην πρεσβεία μας είτε στο Γενικό Προξενείο στη Μόσχα απομακρύνονται. Θα μείνει ουσιαστικά μόνο η πρέσβης μας, η Κατερίνα Φίκα, και προσωπικό το οποίο δεν είναι διπλωματικό, είτε προέρχεται δηλαδή και καλύπτει άλλες ανάγκες και υπηρεσίες, αλλά δεν είναι διπλωμάτες καριέρας. Αυτό σύμφωνα με τερμηνίες ούτε λίγο ούτε πολύ σημαίνει πως η Μόσχα δείχνει στην Αθήνα ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις βρίσκονται ουσιαστικά μία κλωστή, μία γραμμή πριν την πλήρη και οριστική ρήξη. Το επόμενο δηλαδή που θα μπορούσε να συμβεί είναι η απομάκρυνση των πρέσβειων, που μέχρι στιγμής δεν αποφασίζεται. Και βέβαια μέσα στα πολλά που συζητήθηκαν από τα ρεπορτάζ ή από τα ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρεται κυρίως αυτό που ενοχλεί τη ρωσική πλευρά και είναι η αποστολή εκτοπλισμού και πολεμικών μέσων στο Κίεβο από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και η συγκροσπιακού χαρακτήρα, όπως αναφέρονται, δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων που μάλιστα κατά τον Ρώσο πρέσβη στην Αθήνα υποδαβλίζουν ένα αντιρωσικό κλίμα στην Ελλάδα. Το αναφέρω χαρακτηριστικά και με αυτό κλείνω, γιατί πολλοί Ρώσοι διπλωμάτες με τους οποίους συζητήσαμε αυτή την εκτέλεση και εκπρόσωποι του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών αναρωτιούνται γιατί η Ελλάδα δεν επέλεξε μια γραμμή μεγαλύτερης απόστασης και μεγαλύτερης ιδιαιτερότητας όπως αυτή της Κύπρου στις ειδήσεις σήμερα στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Είναι και η σχετική συζήτηση που είχε ο Υπουργός Οικονομικών Κύπρου Κωνσταντίνος Πετρίδης με την Αμερικανίδα μόνο την Τζάνετ Ιέλεν, όπου επέμεινε ο κ. Πετρίδης την γραμμή ότι η Κύπρος δεν συμφωνεί με την αμερικανική πρόταση να διακοπεί η μεταφορά ρωσικού πετρελαίου από κυπριακά τάνκερ και δεν θα συμμετάσχει σε αυτό το εμπάργκο που ζητά η αμερικανική πλευρά. Μάλιστα.